Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι ένας τρελός κόσμος. Με τον Κώστα Μπετινάκη. Και την Άννα Μορφούλη. Είναι η 262η μέρα του χρόνου. Και αν τις έχω μετρήσει σωστά. Και δυστυχώς πάλι θα ξεκινήσουμε με δυσάρεστη ατμόσφαιρα. Είχαμε διάφορες εξελίξεις χτες γύρω από το πρόβλημα που έχει αναδειχθεί η Χρυσή Αυγή. Ακριβώς. Μία αποκαλυπτική συνέντευξη για την δράση της Χρυσής Αυγής στην Νίκαια παραχώρησε ένα πρώην στέλεχος της τοπικής οργάνωσης στην εφημερίδα Έθνος, ο οποίος ανήκε στον πυρήνα της Νίκαιας για περίπου 1,5 χρόνο και αποκάλυψε μεταξύ άλλων ότι οι χρυσαυγίτες είχαν στην μπούκα τον Παύλο Φίσα, ο οποίος έλεγε αντιφασιστικά τραγούδια, ενώ κάποιοι από τους στίχους τους, των τραγουδιών, αναφέρονταν υβριστικά σε χρυσαυγίτες. Συγκεκριμένα είπε ότι ήταν αντιφασίστας και το τραγούδαγε και το γνώριζαν. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος είχε δει πολλά και έζησε από κοντά τα μέλη της τοπικής οργάνωσης. Αναφερόμενος τώρα στον δράστη, τον 45χρονο Γιώργο Ρουπακιά, το πρώην μέλος της Χρυσής Αυγής, ανέφερε ότι ήταν στο πενταμελές συμβούλιο της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια, της τοπικής οργάνωσης στη Νίκαια, που παίρνει όλες τις αποφάσεις για την περιοχή, και είπε ότι ο γραμματέας της τοπικής οργάνωσης βάζει τα δικά του άτομα και βρίσκονται εκεί. Το Τάγμα Εφόδου της τοπικής οργάνωσης Νίκαιας, υπό την καθοδήγηση του Γιώργου Πατέλη και την αρχηγία του βουλευτή Λαγού, διαθέτει την ιεραρχία, τη δομή και την οργάνωση που συναντά κάποιος μόνο σε παραστρατιωτικές εγκληματικές ομάδες. Όπως ανέφερε το πρώην μέλος της τοπικής οργάνωσης Κώστας, το αρχηγείο, σαν αρχηγείο χρησιμοποιούν τα γραφεία τους στη Νίκαια, όπου φυλάσσονται ρόπαλα, στιλέτα και πτυσσόμενα κλοπ, τα οποία ως διαμαγείας εξαφανίζονται σε ενδεχόμενο έλεγχο από την αστυνομία. Να μην πούμε εδώ ότι ίσως έχουν ειδοποιηθεί. Ακριβώς. Από αυτά τα γραφεία λοιπόν δίνονται οι εντολές για επιθέσεις κατά άλλων δαπών, καθώς και για άλλες δράσεις. Αυτό ωστόσο που προκαλεί εντύπωση είναι ότι το πρώην μέλος της τοπικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στην Νίκαια ανέφερε ότι έκαναν κάποιες δουλειές, κάποιες business με αλλοδαπούς. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι τα μέλη της οργάνωσης συμμετέχουν ακόμα και σε παραεμπόριο και λέει ότι δίνουν ρούχα που συγκεντρώνονται από τους πολίτες για φτωχούς σε Πακιστανούς, οι οποίοι στη συνέχεια πωλούν αυτά τα ρούχα σε λαϊκές αγορές. Μέλη της Χρυσής Αυγής τα δίνουν στους Πακιστανούς, ακριβώς. Οι Πακιστανοί πάνε στις λαϊκές αγορές. Τα πουλάνε και παίρνουν ποσοστά. Και παίρνει ποσοστό η Χρυσή Αυγή. Έτσι εξηγείται και ότι έχει απλωθεί ένα δίκτυο απογραφίας σε όλη την Ελλάδα, της Χρυσής Αυγής, που βέβαια δεν δικαιολογείται από το ποσοστό που έχει και λαμβάνει από τον κρατικό κορβανά, και ακόμα και από τα, από τις συνεισφορές που κάνουν τα μέλη και οι βουλευτές. Ακριβώς. Στη συνέντευξη που παραχώρησε μίλησε για τον υπεύθυνο της Νίκαιας, ο Πατέλης, που αναφέραμε και πριν, ο Γιώργος Πατέλης, ο οποίος είπε, όπως είπε το πρώην μέλος, ότι έφτιαξε έναν κλειστό πυρήνα. Εκεί ο Πατέλης, λέει, βάζει τα δικά του παιδιά. Εκεί θα ήταν μόνο φουσκωτή, η δική του, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Και ο Ρουπακιάς μπήκε χωρίς εκλογές, χωρίς τίποτα, ανέφερε. Και εξηγεί ουσιαστικά τον πώς είχε γίνει μέλος του πενταμελού συμβουλίου της Νίκαιας ο 45χρονος. Αναφορικά με το πώς αποδείκνυαν την πίστη τους και την αφοσίωσή τους στην οργάνωση, αναφέρει ότι τουλάχιστον 30 άτομα είχαν δοκιμαστεί και είχαν αποδείξει την πίστη τους στην οργάνωση, την οποία αποδείκνυες, όπως λέει, προχωρώντας σε επιθέσεις εναντίον μεταναστών και αντιπάλων. Όσο για τα διακριτικά του τάγματος Νίκαιας, το πρώην μέλος είπε ότι φορούν ασπρόμαυρη παραλλαγή και μαύρη μπλούζα, ρούχα τα οποία ψωνίζουν από κατάστημα που βρίσκεται δίπλα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, το οποίο μάλιστα κάνει και ειδική έκπτωση στα μέλη της Χρυσής Αυγής. Το πρώην στέλεχος προχώρησε και σε μία ακόμα αποκάλυψη σχετικά με τα τηλεφωνήματα που έγιναν από τους χρυσαυγίτες που ήταν στην ίδια καφετέρια με το θύμα και είπε ότι ειδοποίησαν αμέσως το δολοφόνο. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία που έχει η ελληνική αστυνομία στα χέρια της που ερευνά τι ακριβώς συνέβη με το τηλεφώνημα, ο δράστης δέχτηκε περισσότερες από μία κλήσεις.
Έχει γίνει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου και περιμένουμε να δούμε τι θα βγει από αυτό ακριβώς. Αυτά τα τελευταία στοιχεία που έχουμε για αυτό είναι το... Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, από χτες είχαμε πολλές εξελίξεις. Βγήκε και ο Πρωθυπουργός και έκανε δήλωση για τη Χρυσή Αυγή. Ακριβώς. Μετά από όσα έχουν ακουστεί. Και νομίζω ότι μπορούμε να δούμε το σχολιάσουμε, να δούμε τον Πρωθυπουργό και να το σχολιάσουμε. Και αν έχουμε και τον Λάμπρο στο τηλέφωνο... Βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή. Και ότι ο λαός μας υπομένει τις μεγαλύτερες θυσίες για να νικήσει την κρίση και για να πετύχει την οικονομική του αναγέννηση. Δεν είναι ώρα για εσωτερικές διαμάχες, ούτε για ένταση. Οι όποιες πολιτικές διαφωνίες λύνονται με διάλογο δημοκρατικό, όχι με διαφωνίες εμπριστικές, ούτε με τη βία, από όπου και αν προέρχεται. Και πολύ περισσότερο, όχι με το αίμα που μας διαιρεί μέσα και μας εκθέτει έξω από την Ελλάδα. Όπως συνέβη με την απάνθρωπη δολοφονία του Παύλου Φίσα, που κάθε Έλληνας καταδικάζει με απέχθεια. Αγωνίζομαι και θα αγωνιστώ. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός ήταν σαφής ως προς τις θέσεις του για τη Χρυσή Αυγή. Βέβαια απέφυγε να αναφερθεί στα δύο άκρα. Μια ιστορία που έχει ξεκινήσει και έχει ενοχλήσει όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ εκεί που απευθύνεται βασικά, αλλά έχει όλο το, νομίζω, το δημοκρατικό κόσμο, γιατί δεν τους αρέσει να ακούνε αυτές τις κοσμοθεωρίες του κυρίου Λαζαρίδη, ο οποίος, να το πούμε ξεκάθαρα, είναι το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού, είναι ο πιο στενός συνεργάτης του. Ο οποίος χτες στη Βουλή... Λάμπρο, σε έχουμε στο τηλέφωνο? Καλό μεσημέρι, μπονγκιόρνο. Να είσαι καλά, Λάμπρο. Χτες στη Βουλή... Χτες στη Βουλή ο κύριος Λαζαρίδης έκανε πάλι νέα επίθεση. Ναι, σταμάτησε λίγο. Προσπάθησε να μετριάσει τους τόνους. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, ανεβαίνοντας στο Βήμα, κύριο Χρυσοτοπούλου μίλησε πάλι για μια προβοκατόρικη, προκλητική, απαράδεκτη στοχοποίησή της, τόσο της ίδιας όσο και του κόμματός της. Κατέστησε ειδικούς αυτουργούς στον Πρωθυπουργό και το Λαζαρίδη για μια ακόμη φορά, αν κάτι συμβεί. Αλλά δεν είναι μόνο τα δύο άκρα. Ήρθε να προσθεθεί η λέξη, η χαρακτηριστική του συνταγματικού τόξου. Εκτός συνταγματικού τόξου, ο ΣΥΡΙΖΑ, αν, είπε ο κ. Λαζαρίδη, από προχθές. Ρωτήσαμε πολλές φορές κοινοβουλευτικοί συντάκτες ότι είσαι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την αριστερά. Φιλιρινικά, φιλήσια κόμματα δείχνουν να είναι τα κόμματα της αριστεράς. Άρα λοιπόν είναι δύο φορές βαρύ αυτό που λέτε και λέει, εσείς τι πιστεύετε, είναι εντός συνταγματικού τόξου? Λέμε ναι. Είναι εντός συνταγματικού τόξου, είναι εκτός, λέει, αν δεν καταδικάζει παρόμοια φαινόμενα. Όχι όμως αυτό της δολοφονίας, δηλαδή που δεν έγινε από την πλευρά της αριστεράς. Αν δεν καταδικάζει τις σκουριές, αν δεν καταδικάζει άλλες παράνομες ενέργειες κτλ. Κτλ. Λέει όμως χαρακτηριστικά το σκεπτικό του κ. Λαζαρίδη, ποιο ήταν που άναψε φωτιές. Ότι η καλλιέργεια έντασης δημιουργεί, προφοδοτεί ένταση και στη Χρυσή Αυγή. Αυτή η ένταση μπορεί να μας φέρει στη βία και από τη βία να έχουμε νεκρούς. Και μάλιστα μας συμβούλευσε κιόλας πάλι χθες από το Βήμα την αριστερά να είναι πιο προσεκτική. Γιατί αν θα έχουμε νεκρούς, λέει, στη συνέχεια μετά θα είναι πολύ αργά. Δηλαδή μίλησε και για άλλους νεκρούς. Βέβαια, απέφυγε χθες να μιλήσει για τη λέξη συνταγματικό τόξο. Και όταν βγήκαμε εμείς και μιλήσαμε με ανώτατο στέλεχο της κυβέρνησης, ανώτατο στέλεχος, ρωτήσαμε, τον άδειασε η κυβέρνηση και ο Σαμαράς, το ασθενό του συνεργάτη? Όχι απέναντίας, δεν τον αδειάσαμε, είμαστε στο πλευρό του. Απλώς είχαμε πέμπτη ταχύτητα, βάλαμε τετάρτη, γιατί ως υπεύθυνη δύναμη πρέπει να χαμηλώσουμε τους τόνους. Δεν τρέχουμε, λέμε, την ταχύτητα, παραμένουν όμως, λέει, οι απόψεις μας. Είμαστε στην ίδια γραμμή με τον κύριο Λαζαρίδη, αυτό μας είπε ανώτατος στέλεχος. Βέβαια, εγώ είδα ότι ο Σαμαράς συνέστησε ηρεμία και κατέβασε και μία ακόμη ταχύτητα, πήγε στην τρίτη για να σταματήσει αυτή η ιστορία των δύο άκρων που δεν βγάζει πουθενά. Και παρεπιπτόντως οφείλω να ομολογήσουμε ότι έστρεψε και λιγάκι το ενδιαφέρον προς τα εκεί, ενώ έχουμε μπροστά μας μια στιγερή δολοφονία, το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής και την επόμενη μέρα η οποία είναι μαύρη, γκρίζα, σκοτεινή και δεν υπάρχει φως πουθενά. Εκείνο που είπε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, προσπάθησε να φέρει τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου, αφού χρησιμοποιείται αυτή η έννοια,
να τα φέρει πιο κοντά. Αλλά ναι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά από τόσες δηλώσεις. Ναι, να σε κάψω λάμπρο μου, να σε λείψω λάδι, Γιάννη μου, έτσι. Κώστα μου, αυτό θυμίζει η ιστορία. Όμως, είδαμε ανέβασε ταχύτητα ο Βενιζέλος. Και αν δεν έχει φρένο το αυτοκίνητό του, μπορεί να εμαζευτεί με τίποτα. Μάλιστα. Έκανε και ο Βενιζέλος επίθεση χθες στο ναι, ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, ναι. Άρα λοιπόν, άνθρωποι που... Είναι που... μικροπολιτικοί λόγοι βέβαια, γιατί ο Βενιζέλος ξέρει ότι χάνει από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω ότι βλέπει να χάνει. Όμως, αναλυτές έλεγαν ότι πρόκειται περί στοχευμένης επίθεσης στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του δεν βάζει νερό στο κρασί του. Μιλούσα χαρακτηριστικά με πρώην υπουργό της κυβέρνησης. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Μου έκανε μεγάλη τύπη στα λόγια του. Δεν είναι ο Ευάγγελος Αντώναρος ο οποίος είπε είναι αστεία αυτά τα πράγματα που λέτε για τα δύο άκρα, αλλά είναι ένα σοβαρό άτομο στη Νέα Δημοκρατία, πρώην υπουργός, καραμανλικός, μου είπε τα εξής. Από τη μια μου λέει έχουμε έναν ανόητο Λαζαρίδη και από την άλλη όμως έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ που δίνει τροφή σε αυτόν τον ανόητο Λαζαρίδη. Να καθίσουν σε ένα δωμάτιο, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο συνασπισμός και να τσακιστούν να τα βρούνε. Γιατί και αριστεροί πρέπει να βγάλουν από πάνω τους το προβατορικό αμάρτημα. Δηλαδή, το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστό. Είναι τα κομμάτια τα οποία τα οπαρτίζουν που έχουν πολλές διαφορετικές απόψεις. Δηλαδή και εκεί πέρα έχουμε δεξιά και αριστερά. Ναι, με την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πολιτικής πεπιθήσεως δεν βγαίνει να καταδικάσει τα γεγονότα δηλαδή, για να πει τέλος τη βία κτλ. Δίνει χρόνο, θέλει να τα δει με πιο ψύχρεμο μάτι. Και ειδικά όταν προέρχονται από ένα χώρο που είναι λίγο προς τα πέρα προς τα αριστερά, τότε μπορεί να μην βγαίνει ευθέως. Αυτό το παίρνει η Νέα Δημοκρατία και το κάνει σημαία της. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Δηλαδή μιλάμε τώρα για συνταγματικό τόξο. Για μια αξιωματική αντιπολίτευση να την θεωρεί εκτός συνταγματικού τόξου για λόγους εντυπώσεων, φαντάζομαι, γιατί κανένας δεν πιστεύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκτός συνταγματικού τόξου. Και χάνουμε το δάσος και τσακωνόμαστε τρεις μέρες για το δέντρο. Και με τη ζωή Κωνσταντοπούλου υπερβολική, ναι, αναμφισβήτητα. Αλλά δεν μπορείς όμως λόγω της υπερβολής της ζωής Κωνσταντοπούλου, επειδή ταλαιπωρεί τη Βουλή για δύο ώρες σε ένα διαδικαστικό θέμα, να αρχίσει να λες ότι ευτελίζει και να βγαίνει το πρωί σε μεγάλο κανάλι. Να λες η χθεσινή διαδικασία ήταν ευτελισμός του Κοινοβουλίου. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί ένταση. Αυτή η ένταση μας τροφοδοτεί, η ένταση της Χρυσής Αυγής. Η Χρυσή Αυγή και αυτό οδηγεί στη βία και αυτό οδηγεί στους θανάτους. Λάβρο, δυστυχώς ο λαϊκισμός έχει πάρει θέση στο επικοινωνιακό παιχνίδι ένθεν και ένθεν και εμείς φαινόμαστε λίγο παλαιομοδίτες. Έχουμε κάτι σήμερα που θα γίνει στο... Παρασκευή σήμερα, είπαμε Πέμπτη βράδυ οι περισσότεροι φεύγουν για τα χωριά τους, επαρχίες τους. Έτσι. Τώρα από εβδομάδα τα νέα, πάντως... Η ιστορία με τη δολοφονία του. Δεν είναι κάτι το οποίο τελειώνει. Έτσι. Και ούτε και αυτή η ιστορία με το συνταγματικό τόξο θα τελειώσει. Κάθε φορά που θα ευνοεί το ένα το κόμμα ή το άλλο, Τσούκ θα την παίρνει το χώρο του λάδι και την βγάζει έξω. Εγώ αυτό πιστεύω. Πάντως, αν και νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός συνέστησε ψυχραιμία και δεν μπορούσε σίγουρα να αδειάσει το στενό συνεργάτη με την έννοια να πάρει το κεφάλι το που ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα έλεγε βαδίζει σε λάθος δρόμο. Θα αποκεφαλίσει τον συνόμο συνεργάτη και να μην ξεχνάμε ότι ο Λαζαρίδης προέρχεται από το χώρο της αριστεράς. Καλά, οι περισσότεροι νομίζω ότι προέρχονται. Να μην τους κατονομάσουμε τώρα πόσοι προέρχονται και πόσοι έχουν κάνει στροφή. Εγώ δίνω μεγάλη σημασία σε αυτό. Ότι ένας άλλος από την αριστερά έρχεται και λέει τα πράγματα για την αριστερά. Χρησιμοποιούν και μεθόδους της αριστεράς, από δεξί μετερίζει. Λάβρο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα. Γεια χαρά σου. Χυμαρόδης όπως πάντα. Όπως πάντα. Εγώ θέλω να σταματήσω στη δήλωση Αντώναρου εναντίον Λαζαρίδη. Ο Αντώναρος, ο πρώην υπουργός δηλαδή, είπε όποιος ισχυρίζεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι συνταγματικά αποδεκτό κόμμα, είναι επικίνδυνα, ανιστόρητος και πολιτικά ανόητος. Το σχόλιο αυτό του Ευάγγελου Αντώναρου, ο οποίος ήταν και κυβερνητικός εκπρόσωπος σε κυβέρνηση Καραμαλή, του Κωνσταντίνου Καραμαλή του νεότερου, έγινε λίγο μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργικού Συμβούλου Χρήσανθου Λαζαρίδη
που τοποθέτησε το ΣΥΡΙΖΑ εκτός συνταγματικού τόξου. Mm-hmm. Αντίθετα όμως και με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του βουλευτή επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, πως το κόμμα της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης τροφοδοτεί την ένταση, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Οδυσσέας Κωνσταντόπουλος, σχολίασε στο Twitter του: «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μεγάλη ευθύνη για το πώς έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Όμως παραλληλισμοί ΣΥΡΙΖΑ και Χρυσής Αυγής είναι εκτός τόπου και χρόνου». Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να προχωρήσουμε στα άλλα θέματα. Είμαστε στον τρελό τρελό κόσμο και θα πάμε τώρα στο καυτό θέμα των ημερών, των 2,5 τελευταίων χρόνων, τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία. Την τελευταία εβδομάδα, από την περασμένη εβδομάδα όμως, φαίνεται ότι ο εμφύλιος πόλεμος έχει μπει σε μια νέα φάση. Σήμερα είχαμε ένα δημοσίευμα στον Guardian, όπου ο αντιπρόεδρος της Συριακής κυβέρνησης σε συνέντευξή του υποστηρίζει πως ήρθε η ώρα να καθίσουν οι αντιμαχόμενοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Έχουμε μια άλλη εξέλιξη. Η Τουρκία έκλεισε τα σύνορά της με τη Συρία, προφανώς για να αποφευθεί η διείσδυση στη χώρα μαχητών της Αλ-Κάιντα. Το τοπίο Συρία έχει αρχίσει πλέον να ξεκαθαρίζει, μια και οι ΗΠΑ, θέλοντας και μη, θα διαφοροποιήσουν την υποστήριξη τους και κίνησαν στην αντιπολίτευση, αρχικά στους αδελφούς μουσουλμάνους, και τώρα φαίνεται να μάχονται εκτός από το καθεστώς Άσαντ και εναντίον της Αλ-Κάιντα. Έχουμε έναν εμφύλιο πόλεμο μέσα στον εμφύλιο πόλεμο. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αρέσει να τους αποκαλούν συμμάχους με την Αλ-Κάιντα. Είναι γνωστό πως και ο εμμύρης του Κατάρ, Σέιχ Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ-Θάνι, ο προηγούμενος, γιατί έχει δώσει την εξουσία στο γιο του, είναι κυριότερος χρηματοδότης της οργάνωσης της μουσουλμανικής αδελφότητας. Τώρα έχω ένα αλίευσα, ένα βίντεο από τη Χουριέτ, δύο βίντεο συγκεκριμένα τα οποία συγκολλήθηκαν, που δείχνουν ότι οι μάχες, και υπάρχει και μια δικαιολογία γιατί κλείνουν τα σύνορα στην Τουρκία, όπου το πρώτο βίντεο θα το αφήσουμε να παίξει όπως είναι, για να ακουστεί ο ήχος από τις μάχες, να φανεί δηλαδή ότι οι μάχες γίνονται σε απόσταση αναπνοής. Όχι αναπνοής, ούτε 50 μέτρων από το σειρματόπλεγμα που χωρίζει τη Συρία από την Τουρκία. Εκεί θα δείτε και πώς οι αντάρτες έχουν βάλει ακριβώς στη γραμμή των συνόρων τους πυράβλους τους. Μπορούμε να δούμε το βίντεο και να ακούσουμε. واحد 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 سوري تركي واحد 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 سوري تركي واحد إلى الأبد واحد
Λοιπόν, όπως είδατε και στο φιλμ και τραβήξαμε και την μπάρα με το σούπερ που έδειχνε ότι η Τουρκία έκλεισε τα σύνορα, για να δείτε πού ακριβώς είναι το σειρματόπλεγμα και πού ακριβώς γίνονται οι μάχες. Κάτι άλλο, το βίντεο ξεκίνησε με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος είχε μια συνάντηση σε ένα στρατόπεδο, σε ένα καταβλισμό προσφύγων, και εκεί τους έλεγε διάφορα συνθήματα υπέρ της Τουρκίας και τα λοιπά. Η Τουρκία λοιπόν έκλεισε προσωρινά, όπως ανακοινώθηκε, τα σύνορά της με τη Συρία, στην πύλη Οσγκουπινάρ της νοτιοανατολικής επαρχίας Κιλής, καθώς οι μάχες στον εμφύλιο της Συρίας εξελίσσονται λίγο βορειότερα στη γειτονική πόλη Αζάζ. Αυτή τη φορά όμως έχουμε μάχες ανάμεσα στην Αλ-Κάιντα ή όπως αποκαλούνται μαχητές του Ισλαμικού κράτους του Ιράκ και του Λενάντ, ISIS, και τους υποστηριζόμενους από τη Δύση και τα αραβικά κράτη του κόλπου επαναστάτες του Ελεύθερου Συριακού Στρατού, FSA. Οι μάχες αυτές ξέσπασαν στις 18 Σεπτεμβρίου και συνεχίζονταν με σφοδρότητα και χτες με στόχο ποιος θα ελέγξει την πόλη Αζάζ. Κάτοικοι της πόλης ανέφεραν ότι οι αντάρτες του ISIS ελέγχουν απόλυτα την πόλη, αλλά το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υποστηρίζει ότι υπάρχουν ακόμα θύλακοι αντίστασης. Η μεθοριακή πόλη Αζάζ είναι η πρώτη που έχει καταληφθεί από τους αντάρτες τον Ιούλιο του 2012 και είχαν εγκαταστήσει εκεί τη δική τους διοίκηση. Η διάβαση της πύλης Οσγκουπινάρ στην Τουρκία βρίσκεται απέναντι από το Συριακό πέρασμα Μπαμπ Αλ-Σαλαμέ, περίπου 5 χιλιόμετρα από την πόλη Αζάζ. Πρόκειται για προσωρινό μέτρο, είπε ένας Τούρκος διπλωμάτης που κράτησε την ανωνυμία του στην ιστοσελίδα Hurriyet Daily News, από όπου πήραμε και το φιλμάκι. Επιβεβαιώνοντας το κλείσιμο των συνόρων στην περιοχή εκείνη, ο έπαρχος του Κιλής Σουλεϊμάν Ταψής είπε ότι επιτρέπεται ιδίως μόνο σε οχήματα που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, γιατί το ανθρωπιστική εννοώ, είναι γνωστό ότι η Τουρκία ανεφοδιάζει τους Σύρους αντάρτες, με ό,τι νομίζουμε. Τελευταία πάντως θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι Τούρκοι αξιωματούχοι αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής δεν βλέπουν με καλό μάτι την ενίσχυση των θέσεων της Αλ-Κάιντα στην περιοχή. Όπως επισημαίνει η τουρκική ιστοσελίδα, κάθε ανταρτική ομάδα βλέπει με καχυποψία την άλλη μετά τις απανωτές επιτυχίες των κυβερνητικών δυνάμεων στη Συρία. Έτσι δεν σημειώνονται μάχες ανάμεσα στον Ελεύθερο Συριακό Στρατό, αλλά και την Αλ-Κάιντα και στους κόλπους του ίδιου του Ελεύθερου Συριακού Στρατού, όπου έχουμε τζιχαντιστές να μάχονται εναντίον τζιχαντιστών. Και αυτό εννοείται πως είναι φυσικό μετά από την ένταση που έχει πάρει η φιλοκυβερνητική προπαγάνδα στη Συρία. Άλλωστε, ο πρόεδρος Άσαντ υποστήριξε στην προχθεσινή συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ότι στη Συρία δεν γίνεται εμφύλιος πόλεμος,
αλλά κανονικός πόλεμος και η χώρα αποκρούει τη δίζηση των υποστηριζόμενων από τις ξένες δυνάμεις μαχητών της Αλ-Κάιντα. Να πάρουμε τώρα το άλλο φιλμ, γιατί θα πάμε στη Ρωσία, όπου πραγματοποιείται ένα συνέδριο με τη συμμετοχή περισσότερων από 200 προσωπικότητες και ακαδημαϊκών δασκάλων, τόσο από τη Ρωσία αλλά και από το εξωτερικό. Εκεί συμμετείχε και ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος την πρώτη μέρα των εργασιών του συνεδρίου επανέλαβε τη γνωστή θέση του για τα σχέδια της Ουάσιγκτον για στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Συρίας και είπε πως δεν είναι δικαίωμα του Αμερικανικού Κογκρέσου να αποφασίσει γι' αυτό, αλλά του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και ότι η άποψη της απίθεσης, χωρίς να γνωρίζουν πού θα οδηγήσει αυτή, δεν βγάζει νόημα. «Έχω επανειλημμένα ρωτήσει τους δυτικούς φίλους», είπε ο Πούτιν, «ωραία, ας υποθέσουμε ότι έρχονται στην εξουσία. Τι θα κάνετε κατόπιν? Θα τυλίξετε μια εφημερίδα και θα προσπαθήσετε να τους ανατρέψετε από την εξουσία?» Και η απάντηση που μου έδωσαν, λέει ο Ρώσος πρόεδρος, «δεν γνωρίζουμε, θα δούμε». Αφού λοιπόν δεν γνωρίζετε, ποιος ο λόγος να πολεμήσετε. Αναφερόμενο στα χημικά όπλα, ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για να καταλήξουμε σε συμπέρασμα. «Ρίχνουν την ευθύνη στον πρόεδρο Άσαντ», είπε, «ότι έριξε τα χημικά. Τι θα κάνουμε όταν αποδειχθεί ότι τα έριξαν οι αντάρτες? Έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι πρόκειται για προβοκάτσια. Μια έξυπνη προβοκάτσια φυσικά. Η τεχνική που χρησιμοποίησαν ήταν πολύ απλή. Χρησιμοποίησαν παλιό σοβιετικής κατασκευής πύραυλο, ο οποίος όμως δεν χρησιμοποιείται πια ούτε από το Συριακό στρατό. Το ζήτημα κλειδί που χρησιμοποιήθηκε είχε με την επιγραφή Made in Σοβιετική Ένωση, ήταν και το βασικό επιχείρημα των Αμερικανών». Κατόπιν ο ανταποκριτής της ρωσικής τηλεόρασης ρωτάει τον καθηγητή Χουσέιν Μπάκτσι του Πολυτεχνείου της Άγκυρας, που συμμετέχει στο συνέδριο, για τους λόγους που οδήγησαν την Τουρκία να κλείσει τα σύνορα με τη Συρία. Ο Τούρκος καθηγητής απάντησε πως αυτή είναι η αρχή της εξόδου της Τουρκίας, που εξ αρχής είχε υποστηρίξει τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Τώρα όμως καταλάβαμε πως είναι μέσα στους κόλπους των δυνάμεων αυτών περισσότερες εξτρεμιστικές ισλαμιστικές ομάδες που περνοδιαβαίνουν τα τουρκικά σύνορα. Η Τουρκία όμως βρίσκεται στο πλευρό των Ηνωμένων Εθνών που στηρίζουν τη συμφωνία που κατέληξαν οι κύριοι Κέρι και Λαυρόφ. Τη θεωρώ καλή εξέλιξη, πρόσθεσε ο Τούρκος καθηγητής, και νομίζω πως το εξής, η Τουρκία θα πρέπει να είναι περισσότερο προσεκτική, να μην επιτρέπει στις ριζοσπαστικές ισλαμικές ομάδες να περνούν σε τουρκικό έδαφος. Στην Τουρκία, εντάξει με το βίντεο, νομίζω ότι όλοι καταλάβαμε τι ακριβώς συμβαίνει. Στην Τουρκία έχουμε ακόμα πολλές εξελίξεις, αλλά δεν θα ασχοληθούμε σήμερα, γιατί έχουμε και συλλήψεις, νέες συλλήψεις στρατιωτικών, αυτή τη φορά με πρόφαση ότι ήταν ανεμειγμένη σε οικονομικό σκάνδαλο. Έχουμε την αρχή της νομικής διαδικασίας εναντίον των διαδηλωτών του κήπου Γκεζί στην Κωνσταντινούπολη, και ένα θέμα το οποίο ψάχνω να βρω και το βίντεο, γιατί έχω βρει μόνο μια φωτογραφία, που λέει ότι στην Τουρκία υπάρχει στρατόπεδο της Αλ-Κάιντα. Θέλω να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα και να πάμε στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο, όπου τα πράγματα είναι κάθε άλλο παρά ήσυχα. Δηλαδή, ενώ περιμένανε κάποιοι ότι η εμφάνιση των στρατιωτικών θα δημιουργούσε κάποιες άλλες καταστάσεις, έχουμε φτάσει στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου. Οι δυνάμεις του στρατιωτικού καθεστώτος στην Αίγυπτος συγκρούστηκαν χτες με μαχητικούς οπαδούς, μπορούμε να δούμε και το βίντεο από την Αίγυπτο, με μαχητικούς οπαδούς της μουσουλμανικής αδερφότητας στην πόλη Κερντάσα, που είναι σχεδόν σαν προάστιο έξω από το Κάιρο. Έγιναν και συλλήψεις, όπως βλέπουμε τώρα. Ήταν συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών δυνάμεων και στρατού που εισέβαλαν στην πόλη, που αποτελούσε προπύργιο της μουσουλμανικής αδερφότητας. Στις μάχες που ακολούθησαν σκοτώθηκε μάλιστα και ένας στρατηγός της Αιγυπτιακής χωροφυλακής. Η κοινή στρατιωτική και αστυνομική επιχείρηση έγινε προκειμένου να βρεθούν υπεύθυνοι για το θάνατο 11 αστυνομικών σε οδομαχίες που είχαν γίνει τον περασμένο μήνα στην πόλη.
Η ανοιχτή υποστήριξη του Σαουδάρα Βασιλιά Αμντάλλα στην καταστολή από τη στρατιωτική χούντα της προσπάθειας αποκατάστασης της συνταγματικής νομιμότητας στην Αίγυπτο και την αποκατάσταση του εκλεγέντος πρόεδρου Μόρση δίνει μια εντελώς διαφορετική διάσταση στη συνεχιζόμενη Αιγυπτιακή κρίση. Η διακήρυξη του Σαουδάραβα απόλυτου μονάρχη υπέρ των Αιγύπτιων στρατηγών και η ανοιχτή υποστήριξη των περισσότερων αραβικών κρατών του κόλπου που χαρακτήρισαν τους αδερφούς μουσουλμάνους τρομοκρατική οργάνωση φέρνει τη Σαουδική Αραβία σε απευθείας διάσταση με τις αμερικανικές θέσεις, μια και η Ουάσιγκτον είχε στείλει υφυπουργό εξωτερικών στο Κάιρο για συνομιλίες με το στρατιωτικό καθεστώς. Είναι η πρώτη φορά που η Σαουδική Αραβία ακολουθεί διαφορετική πολιτική. Βλέπουμε τον βασιλιά Αμντάλλα στη Μέση Ανατολή από το 1945, οπότε είχαν υπογράψει συμφωνία ο τότε βασιλιάς ο Σαουδάραβας Ιμπν Σαούτ και ο πρόεδρος Ρούσβελτ των ΗΠΑ. Η δήλωση υποστήριξη του βασιλιά Αμντάλλα στον επικεφαλής της Αιγυπτιακής Χούντας στρατηγού Αμπντούλ Φατάχ Αλ-Σίσι έτυχε της άμεσης υποστήριξης της Ιορδανίας και των Εμμυράτων. Κάτι επίσης εξαιρετικά σπάνια για τα κράτη που συνήθως υποστηρίζουν την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Εδώ είναι ο ανταποκριτής του BBC και βλέπουμε σε τι δύσκολη θέση είναι πάρα πολλές φορές οι πολεμικοί ανταποκριτές, καθώς οι πυροβολισμοί πέφτουν από το κτίριο απέναντι, όπως βλέπουμε τώρα. Οι εκδηλώσεις συμπαράστασης στην Αιγυπτιακή Χούντα έχουν σημασία όταν σημειώνονται καθώς η Αίγυπτος βρίσκεται στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου. Όπως δείχνουν οι πολυέμαχτες συγκρούσεις ανάμεσα στους οπαδούς της μουσουλμανικής αδερφότητας και των στρατιωτικών. Χαρακτηριστικό είναι ότι η θέση των ΗΠΑ και των άλλων κρατών του ΝΑΤΟ είναι ότι ασκούν πιέσεις στους Αιγύπτιους στρατιωτικούς να αποκαταστήσουν τον Μόρση και τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνησή τους στην εξουσία. Αλλά με αυτόν τον τρόπο, φυσικά, μια Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί μπας και η Σαουδική Αραβία θυμώσει και επιβάλλει νέο εμπάργκο πετρελαίου, παρόμοιο με εκείνο του Οκτωβρίου του 1973. Στο κουβάρι αυτό της Μέσης Ανατολής μπλέκεται και η στάση του Τούρκου Πρωθυπουργού Ερντογάν, του οποίου το μετριοπαθές Ισλαμικό καθεστώς, που κατά τα άλλα συμφωνεί με τη Σαουδική Αραβία στη Συριακή κρίση, απείλησε με διακοπή των σχέσεων με την Αίγυπτο αν δεν αποκατασταθεί η δημοκρατία. Φανταστείτε το μπέρδεμα όταν οι πληροφορίες θέλουν τον Ερντογάν να ενισχύθηκε στον προεκλογικό του αγώνα με 10 δισεκατομμύρια που είχαν στείλει οι Σαουδάραβες αδελφοί. Ο Ερντογάν είχε αποτύχει να δράσει ως αχμητουδόρατος της Ουάσιγκτον πριν 2 χρόνια, στην προσπάθεια να απομακρυνθεί από την εξουσία ο πρόεδρος Άσαντ της Συρίας, που επρόκειτο να αντικατασταθεί από κυβέρνηση της μουσουλμανικής αδελφότητας. Αυτά λίγο για αυτό το κουβάρι. Τώρα θα περάσουμε σε ένα άλλο κουβάρι, πολύ. Σε ένα άλλο μπέρδεμα, το οποίο μας αφορά όμως άμεσα. Ναι. Θα πάμε στη Γερμανία, όπου την Κυριακή αποφασίζεται τι θα γίνει με τη νέα γερμανική κυβέρνηση που θα έχουμε από Δευτέρα. Ακριβώς. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί έχουν βγει ήδη κάποιοι, ας πούμε, παπαγάλοι ένθεν και ένθεν, οι οποίοι λένε ότι μας συμφέρει να έρθουν αυτοί στα πράγματα ή μας συμφέρουν οι άλλοι. Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι δεν μας συμφέρει κανένας από όλους αυτούς, γιατί έχουμε ένα ενδεχόμενο, όπως φάνηκε και από τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, με τον Γιώργ Άσμουσεν της Εκτελεστικής Επιτροπής της Αριστεράς στη Γερμανία, ο οποίος δεν του τα είπε και τόσο πολύ όμορφα. Δηλαδή έδειξε ότι υπάρχουν τελείως διαφορετικές απόψεις της γερμανικής αριστεράς από τις απόψεις που γνωρίζουμε εμείς ότι έχει όπως δήλωσε ο Άσμουσεν, δεν είναι τυφλή στο κόμμα του σε ό,τι αφορά την κοινωνική κατάσταση στην Ελλάδα και προπαντός σε ό,τι αφορά την ιδανική ενεργεία. Παρά τα αυτά όμως επέμεινε ότι το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί με την Τρόικα είναι αποτελεσματικό και διαπιστώνεται πρόεδρος. Είναι σαν να ακούω το Wolfgang Schäuble εδώ. Τώρα, θέλω να πω και για κάτι άλλο, ότι μια πρόσφατη δημοσκόπηση προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στο γερμανικό κυβερνητικό στρατόπεδο, γιατί δεν είχαμε μόνο την αποτυχία των φιλελευθέρων στην Βαυαρία,
αλλά και την άνοδο των ευρωφοβιστών, ευροσκεπτικιστών, όπως θέλετε, το κόμμα AFD. Και σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που έγινε για λογαριασμό της εφημερίδας Bild, έχουμε και μια φωτογραφία του ηγέτη του AFD. Αυτή η εναλλακτική επιλογή για τη Γερμανία, όπως λέγεται, μπορεί να ελπίζει σε εκπροσώπησή της στο επόμενο Γερμανικό Κοινοβούλιο, αφού έχει ήδη κερδίσει μια ποσοστιαία μονάδα και λαμβάνει ήδη το 5% που είναι και το σύνορο, το όριο για να μπει στη Βουλή. Είναι η πρώτη δημοσκόπηση μετά από μήνες που βλέπει το μεγάλο άγνωστο της αναμέτρησης και θα είναι το πρώτο μη ακροδεξιό κόμμα της χώρας που τάσσεται κατά του ευρώ και υπέρ της εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, το οποίο θα έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και μάλιστα με πανεπιστημιακούς καθηγητές οικονομικών. Εάν επιβεβαιωθεί το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης, αλλάζουν δραματικά οι συσχετισμοί στο κοινοβούλιο και γίνεται σχεδόν μονόδρομος σε συγκρότηση κυβέρνηση χριστιανοδημοκρατών, CDU χριστιανοδημοκράτες και CSU τους χριστιανοκοινωνιστές της Βαυαρίας και των σοσιαλδημοκρατών, το S5D. Και θα έχουμε πάλι μια γκρόσε κουαλισιόν. Τώρα οι εξελίξεις αυτές φέρνουν το S5D, το οποίο βέβαια έχει κερδίσει κάποιες μονάδες, αλλά να έχει εσωτερικές αναταράξεις. Είναι η κυρία που βλέπουμε. Είναι η κυρία Χανελόρε Κράφτ, η οποία σε περίπτωση που χάσει το S5D στις εκλογές, η κυρία Κράφτ, η πρωθυπουργός της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας, αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο. Σε 4 χρόνια θα πρέπει να αποφασίσει ανάμεσα σε 3 αξιώματα. Η κυρία Κράφτ περιγράφεται ως μια γυναίκα μαχητική, προσιτή, χαμογελαστή και ανθρώπινη. Την παρομοιάζουν άλλοτε με τη Θάτσερ και άλλοτε με την Μέρκελ. Ακριβώς. Στην προεκλογική Γερμανία, η πρωθυπουργός της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας, η κυρία Κράφτ, βρίσκεται συνεχώς περιτριγυρισμένη από ανθρώπους. Κάποιοι την πλησιάζουν για να τη ζητήσουν αυτόγραφο, άλλοι της μεταφέρουν τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν και άλλοι θέλουν απλώς να της σφίξουν το χέρι, γιατί της λένε ότι θα ήθελαν πάρα πολύ να τη δουν στην θέση της Άγγελα Μέρκελ. Στο πιο πυκνοκατοικημένο ομοσπονδιακό κρατήδιο της Γερμανίας, η κυρία Κράφτ είναι η προσωποποίηση της εγκύτητας με τους ανθρώπους και όσο χειροτερεύουν τα ποσοστά για το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα και τον υποψήφιό του, τόσο περισσότερο η ίδια περνά στο προσκήνιο. Στην πολιτική μπήκε σχετικά αργά, όταν ήταν 33 ετών και σήμερα σε ηλικία 52 χρόνων είναι κάτι περισσότερο από μία πρωθυπουργός κρατηδίου. Δεν της αρέσουν να τη συγκρίνουν με την Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ, αν και στην πολιτική τους διαδρομή μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ομοιότητες. Και οι δύο ξεκίνησαν όταν τα κόμματά τους βρίσκονταν σε βαθιά κρίση, προτιμούν την συνένεση και τη συνεργασία από την μετοπική επίθεση. Χωρίς την Μέρκελ δεν μπορεί να γίνει κάτι στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, ενώ χωρίς την κυρία Κράφτ γίνονται όλο και λιγότερα στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Μετά από τις εκλογές της 22 Σεπτεμβρίου, η Χανελόρε Κράφτ αναλαμβάνει ακόμη έναν σημαντικό αλλά και ανεπίσημο ρόλο. Είναι το πρόσωπο κλειδί σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις και το S5 χάσει. Το εάν θα παραμείνει πρόεδρος του κόμματος ο Ζίγμαρ Γκάμπριελ ή αν θα τον διαδεχτεί κάποιος άλλος δεν εξαρτάται μόνο από το αποτέλεσμα, αλλά και από την Κράφτ, καθώς έχει μεγάλη επιρροή στο κόμμα της. Οι συνοδοιπόροι της κυρίας Κράφτ. Αυτά όλα θα τα δούμε σε λιγότερο από 90 ώρες, εγώ να μην κάνω πάλι υπολογισμούς. Όταν στις 6 το απόγευμα, την Κυριακή, ή μάλλον ώρα Γερμανίας, 6-17, 7 ώρα Ελλάδος, θα μεταδοθούν τα πρώτα exit polls και στη συνέχεια σταδιακά τα αποτελέσματα. Περιμένουμε έτσι να δούμε τι θα γίνει στη Γερμανία. Αν θα συνεχίσουν να μας τρώνε οι κροκόδιλοι, όπως βγήκαν οι κροκόδιλοι στον δρόμο στο Μεξικό. Έχουμε τον Μάριο Μπουμπή από την αίθουσα σύνταξης. Καλημέρα σας. Για πες μας για αυτό το εντυπωσιακό βίντεο που είδαμε το πρωί στο BBC. Ναι, διάφορα ζώα και ερπετά άγριων ειδών. Καταρχήν πες μας πόσο έχουν φτάσει οι νεκροί.
Αυτή τη στιγμή οι νεκροί βρίσκονται στους 97, πλησιάζουν τους 100, με τους αγνοούμενους να είναι στους 68. Το κακό να πούμε καταρχήν ότι ξεκίνησε πριν λίγες ημέρες από το Ακαπούλκο, το διάσημο μυστικό θέρετρο του βορειοδυτικού Μεξικού, όπου εκεί συναντήθηκε για κάποιες ώρες ο κυκλώνας Ιγκρίτ και η τροπική καταιγίδα Μανουέλ. Αυτό είχε ένα απόλυτα καταστροφικό αποτέλεσμα. Η πόλη των 680.000 κατοίκων εκενώθηκε σχεδόν κατά το ίμιση και είχαν φυσικά το μεγαλύτερο πρόβλημα οι 40.000 τουρίστες όπου βρίσκονταν εκείνες τις ημέρες για τις διακοπές τους, οι οποίοι απομακρύνθηκαν μέσω του πλημμυρισμένου αεροδρομίου για να φτάσουν είτε στο Λος Άντζελες είτε στο Μέξικο Σίτι. Σήμερα τα νεότερα από το θέμα του Μεξικού είναι ότι ο κυκλώνας μεταφέρθηκε προς τα βορειοδυτικά, έχει φτάσει δηλαδή στα νότια του κόλπου της Καλιφόρνια. Μάλιστα. Όχι όμως στην πλευρά των ΗΠΑ, παραμένει στα βόρεια του Μεξικού, όπου η πολιτεία Γκερέρο είναι αυτή που πλέον βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και από εκεί είναι και τα πλάνα στα οποία βλέπουμε και κροκόδιλους και διάφορα γουρούνια και διάφορα άλλα άγρια είδη να έχουν βγει στους δρόμους αναζητώντας μια διέξοδο. Υπάρχει ένας σύλλογος εκεί, Μάρια, τοπικός, που καταγγέλει ότι υπάρχει έλλειψη συντονισμού. Ναι. Υπάρχουν όχι μόνο ένας, υπάρχει αυτός ο σύλλογος στην πολιτεία Γκερέρο, υπάρχουν και κάποιες άλλες περιοχές. Η αλήθεια είναι ότι οι δυνάμεις του στρατού έχουν βγει στους δρόμους για να βοηθήσουν, αλλά καταλαβαίνετε ότι σε μια χώρα σαν το Μεξικό, όπου κατά κάποιο τρόπο είναι σχετικά ανοργάνωτοι σε αυτό το θέμα, δεν μπορούν να γίνουν και πολλά πράγματα, οπότε υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα και σημαντικά προβλήματα. Είναι τρομερές οι καταστροφές και εγώ εντυπωσιάστηκα από μια σκηνή που δείχνει να καταραίει τελείως, να τρουφάει γη ένα σπίτι από τη λάσπη προφανώς που δημιουργήθηκε. Είναι στιγμές στις οποίες καλύτερα να μην συμβαίνουν. Εν πάση περιπτώσει, Μάρια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Το πιο εντυπωσιακό, βέβαια, ήταν οι κροκόδιλοι στους δρόμους. Κροκόδιλοι στους δρόμους, γουρούνια, βγήκανε τρομερό. Τα γουρούνια δεν είναι τίποτε. Ακόμα και αγριγούρουνα ήταν, αλλά κροκόδιλοι. Αγριγούρουνα, ναι. Είναι εντυπωσιακό. Μια και μιλάμε όμως για ζώα στους δρόμους, ας πάμε σε ένα άλλο έθιμο, το οποίο είναι και αυτό αρκετά βάρβαρο. Όχι ότι ήταν έθιμο να βγαίνουν κροκόδιλοι στους δρόμους, έτσι. Όχι. Αλλά αυτό που γίνεται στην Ισπανία είναι, νομίζω, έχει εξαγριώσει πλήθος κόσμου. Δούμε ένα βίντεο. Παρακολουθούμε τα σχετικά πλάνα. Είναι ένα αμφιλεγόμενο φεστιβάλ στην Ισπανία που είναι ευρύτερα γνωστό ως El Toro de la Vega. Ουσιαστικά τι γίνεται. Η κορύφωση του φεστιβάλ έρχεται με τον μαρτυρικό θάνατο ενός σταύρου, τον οποίο ονομάζουν Ηφαίστειο. Δέχεται πλήγματα με ξύλινες λόγχες από πλήθος ανθρώπων, οι οποίοι προσπαθούν να τον περικυκλώσουν. Αυτό το φεστιβάλ λοιπόν πραγματοποιήθηκε και φέτος, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες ακτιβιστών για τα δικαιώματα των ζώων. Βλέπουμε εδώ τα πλάνα τα οποία είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Να σημειώσουμε ότι το συγκεκριμένο έθιμο, τέλος πάντων, είναι γνωστό ήδη από τον 13ο αιώνα. Ο εκλεκτός, ο τάβρος, που τον ονομάζουν Ηφαίστειο, θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερα από 500 κιλά, να είναι αρσενικός. Ο El Toro de la Vega διοργανώνεται κάθε Σεπτέμβριο και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον χιλιάδων τουριστών, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της Ισπανίας. Να σημειώσουμε ότι μέλη φιλοζωικών οργανώσεων χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο έθιμο βάρβαρο και εξαιρετικά σαδιστικό, καθώς στο τέλος της εκδήλωσης κάποιος από το συγκεντρωμένο πλήθος αφαιρεί με αιχμηρό αντικείμενο τους όρχες του άτυχου ζώου. Πραγματικά είναι πολύ βάρβαρες εικόνες αυτές και δεν ξέρω γιατί το ονομάζουν φεστιβάλ. Πάντως οι τάβροι παίρνουν την εκδίκησή τους στο άλλο φεστιβάλ, φεστιβάλ. Στην Παμπλώνα, όπου έχουμε συνήθως ανθρώπινα θύματα. Ανθρώπινα θύματα, αλλά βέβαια, όπως και να είναι βάρβαρο όλο αυτό. Στην Ισπανία το παιχνίδι με τις σταυρομαχίες, για να θυμίσω ότι είναι πάρα πολύ παλιό, μα πάρα πολύ παλιό, αν δούμε και τις τοιχογραφίες στην Κνωσό, με τις τοιχογραφίες
από τα βρωμαχία στην Οσό. Εν πάση περιπτώσει, όταν είχα βρεθεί σε ένα συνέδριο δημοσιογραφικό στην Ισπανία και είχα μιλήσει με συναδέλφους Ισπανούς, τους είχε κάνει εντύπωση ότι δεν θέλησαν να πάω να παρακολουθήσω τα βρωμαχίες. Τους είπα, έχω δει τον κινηματογράφο, έχω δει, είναι κάτι το οποίο δεν με ενδιαφέρει. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί το θεωρούν ότι είναι ένα γεγονός, κάτι σαν παραδοσιακό γλέντι. Δεν καταλάβαιναν ότι κάποιοι έχουν μια βάρβαρη, μια απέχθεια για αυτό το βάρβαρο έθιμο, συνήθεια, παιχνίδι, δεν ξέρω, με τα ζώα. Τα οποία όσο ισχυρά και να είναι, νομίζω ότι ο άνθρωπος είναι πάντα με τον οπλισμό του ισχυρότερος. Ναι. Αποδείξει και οι κυνηγοί στην Αφρική που πάνε και σκοτώνουν. Πολύ σωστά. Μια και μιλήσαμε για ιστορία και την Κνωσό, θα ήθελα να μεταφερθούμε πάλι στον εσωτερικό χώρο, αλλά για μια δραστηριότητα που εντυπωσιάζει. Έχουμε ένα πραγματικό κόσμημα για τη χώρα μας, για την Αθήνα κυρίως, αλλά γενικότερα για τον ελληνικό πολιτισμό, για το Μουσείο της Ακρόπολης. Πολύ σωστά. Το Μουσείο της Ακρόπολης, Κώστα, ενδέχεται να αποκτήσει παράρτημα στο Άμπου Ντάμπι, ακολουθώντας τον δρόμο που χάραξε το Λούβρο. Οι πρώτες συζητήσεις έχουν ήδη γίνει και το κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές χαρακτηρίζεται θετικό, ωστόσο η ιδέα βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο. Η ιδέα δημιουργίας παραρτήματος του Ελληνικού Μουσείου στο Άμπου Ντάμπι δεν ήταν όμως το μοναδικό θέμα συζήτησης που είχε τις προάλλες ο Υπουργός Πολιτισμού, ο κ. Παναγιωτόπουλος, με τον Υπουργό Επικρατείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο οποίος είχε βρεθεί στη χώρα μας και συζητήσανε γι' αυτό. Αντάλλαξαν βέβαια απόψεις για συνεργασία των δύο χωρών στον πολιτιστικό τομέα. Το Μουσείο της Ακρόπολης, πραγματικά που νομίζω ότι όλοι πρέπει να επισκεφτούμε. Mm-hmm. Εγώ έχω μείνει άφωνος όταν το επισκέφτηκα. Πραγματικά δηλαδή, είναι πολύ ωραία. Είχα εντυπωσιαστεί όχι μόνο από τα εκθέματα, αλλά τον τρόπο της παρουσίασης είναι νομίζω ένα από τα ωραιότερα μουσεία που έχω επισκεφτεί. Είχα και βέβαια την ευτυχία να έχω έναν καταπληκτικό καθοδηγητή ή μάλλον να μου εξηγεί το τι συμβαίνει, τον κύριο Κριτζά, ο οποίος ήταν από τους ανθρώπους που είχε επιμεληθεί τη συντήρηση των έργων της Ακρόπολης. Νομίζω ότι όλα τα σχολεία θα πρέπει να προγραμματίσουν επίσκεψη εκεί πέρα. Δηλαδή, αντί να πάνε μία άλλη εκδρομή, νομίζω ότι η επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης είναι από αυτό που λέμε στα ελληνικά must. Έτσι, σωστά. Έτσι φτάσαμε και στο τέλος άλλης μιας εβδομάδας, της δεύτερης εβδομάδας του τρελού τρελού κόσμου. Ακριβώς. Η Άννα Μορφούλη και ο Κώστας Μπετινάκης έχουν να σας ευχηθούν ένα πάρα πολύ καλό Σαββατοκύριακο και ελπίζουμε από Δευτέρα να έχουμε πιο ευχάριστα θέματα. Τρελά μεν, αλλά ευχάριστα. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Find4me.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα. Αξιόπιστα. Ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. Find4me.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr.
Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπο υπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Κωνσταντίνα Παπατσάκωνα και παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες για την υπόθεση της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, ο οποίος το βράδυ της Τρίτης έπεσε νεκρός από τα χέρια του χρυσαυγίτη Γιώργου Ρουπακιά. Πλέον στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε ο 45χρονος πριν και μετά το φωνικό με άλλα μέλη της Χρυσής Αυγής, αλλά και άτομα που συμμετείχαν εξ αρχής στην αιματηρή συμπλοκή. Οι αρχές στην προσπάθειά τους να διαλευκάνουν αν ο Ρουπακιάς ενήργησε αυτοβούλος ή έπειτα από υπόδειξη έχουν δώσει εντολή άρσης τηλεφωνικού απορρίτου για να διαπιστώσουν ποιος είναι ο ηθικός αυτούργος. Νέα συγκέντρωση προγραμματίζουν για αύριο τα σωματεία του Πειραιά με αφορμή τη διανομή τροφίμων μόνο για Έλληνες που έχει προαναγγείλει η τοπική οργάνωση της Χρυσής Αυγής για τις 11 το πρωί στην περιοχή Περιβολάκη. Στόχος, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, είναι να ακυρώσουν τη δράση αυτή όπως έγινε την Πέμπτη το βράδυ με την ομιλία του Νίκου Μιχαλολιάκου στην Νίκαια που τελικά ματαιώθηκε. Την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Τουρνάρα με τους επικεφαλείς της Τρόικας, οι οποίοι επανέρχονται για τον νέο έλεγχο της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις κυβέρνησης Τρόικας θα πραγματοποιηθούν σε τρία στάδια, καθώς αρχικά αναμένεται να εξεταστεί η πορεία υλοποίησης των τεσσάρων προαπαιτούμενων για την εκταμείευση τον Οκτώβριο της δόσης ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, αμυντικές βιομηχανίες και ΛΑΡΚΟ, οφειλές του Δημοσίου προς ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ, κώδικας δικηγόρων, διαθεσιμότητα δημοσίων υπαλλήλων. Σε νέα παράταση για την υποβολή του Ε9 προσανατολίζεται η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, η προθεσμία για την οποία κανονικά ολοκληρώνεται σήμερα το βράδυ για τους φορολογουμένους που είχαν μεταβολές στην περιουσία τους το 2012. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό θα γίνει είτε με επίσημη παράταση είτε με σιωπηρή, δηλαδή δεν θα υπάρξουν κυρώσεις ή πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες υποβολές. Από τα μέσα Ιουλίου μέχρι και χθες το βράδυ είχαν συνολικά υποβληθεί περίπου 800.000 δηλώσεις Ε9, όταν η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εκτιμούσε ότι οι συνολικές υποβολές θα ανέρχονταν φέτος σε 500.000. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Βελτιωμένο καιρό στη Βόρεια Ελλάδα με παροδικές νεφώσεις και άστατο καιρό στην υπόλοιπη χώρα με πρόσκαιρες βροχές κυρίως στα δυτικά και νότια όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν λίγες καταιγίδες. Περιμένουμε σήμερα Παρασκευή. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες πρόσκαιρες βροχές ή καταιγίδες θα εκδηλωθούν κατά τόπου στο δυτικό και νότιο Αιγαίο. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπο υπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Find4me.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα. Αξιόπιστα. Ευκολόχρηστα.
Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. Find4me.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoungla.gr.